Νίκο Βασιλάκο ε, Καλησπέρα και σε σένα Νίκο Καλησπέρα ε, και από μένα Βλέπω να γίνεται πολύ κακός χαμός στο διαδίκτυο για αυτή τη σειρά Μια ματιά που έριξα στο YouTube υπάρχουν χιλιάδες κανάλια που αναφέρονται στη σειρά στα μυστικά της σειράς στα σύμβολα της σειράς σε αυτά που δεν έχουμε δει και που μας τα δείχνουν στο αν θα υπάρχει δεύτερος κύκλος που θα υπάρξει στο, και, που θα και υπάρξει, δεύτερος και στο στο ποιά κρυφά μηνύματα έχει. Σκέψου ένα δισεκατομμύριο είναι τα έσοδα μέχρι στιγμής του Netflix μόνο, όχι των εταιριών ή του κρύπτο που έγινε και απέτυχε, γιατί έγινε και ένα κρύπτο μέσα σε αυτό το τρέντ. Δεν συζητάμε για τις συζητήσει, δεν συζητάμε για τα social media. Α, άλλο να λέμε το τι αυτό που συνέβη και στην Αθήνα, που πήγε κάποιο να οργανώσει squid game ανεπιτυχώς αλλά εντωμεταξύ μάζευε χρήματα, 25 ευρώ τη συμμετοχή για κάθε έναν που ήθελε. Ήταν για, για το τέλο Οκτωβρίου, βέβαια, για το τέλο Οκτωβρίου event, ναι. το οποίο ευτυχώ δεν έγινε γιατί ήταν ασαφή οι κανόνε. Και να πω Κάτσε, Δημήτρη... κάτσε, μην το, παίρνει, μην το, το περνά τόσο εύκολο αυτό. Πού έγινε αυτό. Μα έχω να σου πω τόσα πολλά, πρέπει να προλάβω να στα πω. Ε, όχι, αυτό είναι σημαντικό που λε ότι κάποιο στην Αθήνα ήθελε να διοργανώσει. Είναι επόμενα. Που... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία φρενίτιδα η οποία εκφράζεται μέσα. Από σελίδες, από site, από κρυπτονομίσματα, από χρήματα. mata και από μια ομάδα ανθρώπων που έκανε το Squid Game Greece ναι. μάζευε 25 ευρώ άνα συμμετοχή Μάλιστα. όλο ανήλικα ήταν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παραπονέθηκαν οι γονείς επικοινώνησαν με την, με την σελίδα Απίσηφευτο. και βγήκαν οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει τη σελίδα και είπαν ότι επειδή η διάσταση που πήρε όλο αυτό είναι ανεξέλεγκτη σταματάμε και δεν προχωράμε στο μυστικό event που θα κάναμε Μάλιστα. αλλά φαντάζεσαι ότι Squid Cafe περιμένουμε να γίνει Α, Squid... θα γίνει και Squid Cafe και Squid Fan Pass. Ό,τι μπορεί να φανταστείς θα γίνει. Γιατί, γιατί είναι παιχνίδια. Και να υποθέσω ότι τις απόκριες, οι φόρμες, οι μάσκες και οι στολές θα είναι ό, ό, πρώτα σε Ό,τι ζήσαμε με το... Ε, με το Τζόκερ. Και με τον Τζόκερ, αλλά και με το Casa Παπελ και με το Μάλιστα. αντίστοιχο ότι υπήρξε. Δηλαδή σκεφτείτε το εξή. Όταν στέλνουμε ένα μήνυμα χωρισμού μέσω social media, είναι squid game θα σε ρωτήσω ή όχι. Όταν στέλνω ένα mail και σου λέω ότι απολύεσαι, είναι ναι. Squid Game ή όχι. Όταν βλέπω Survivor, όταν βλέπω άλλα παιχνίδια, είναι Squid Game ή όχι. Ναι, αλλά, όταν... αλλά πω... όχι στην τόσο άγρια εκδοχή του, δηλαδή δεν έχει αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής. Η επιστολή που έστειλε η γνωστή εταιρεία στους Deliverades ήταν Squid Game ή όχι. Και θα σε ρωτήσω ποιο πέθανε, ο Deliveras ή η εταιρεία. Χάρη στα social media δεν πέθαναν ευτυχώ οι deliberate. Πρόσεξε, ο θάνατο εδώ είναι πάντοτε αλληγορικό, mm -hmm. δεν είναι πραγματικό. Αλλά είπε ο Μαχάτ Μαγκάντι πολύ σωστά ότι η μεγαλύτερη βία είναι η φτώχεια, Δημήτρη. Είναι δικαίωμά σου να συμμετάσχει, άπαξ ή να συμμετέχει συνέχεια. Ωραία. Είναι δικαίωμά σου να διαλέξει τι θα κάνει και είναι ελευθερία σου να μην λάβει μέρο σε ένα παιχνίδι που θα σου στερήσει τη ζωή αν δεν σου χαρίσει εκατομμύρια. Γιατί το τυρί στη φάκα δεν είναι ποτέ δωρεάν. Ο, ο δημιουργός και σκηνοθέτης του Squid Game ήταν ένας από τους 2.646 απολιμένους τη Σανγιόν το 2009, ο οποίος είδε 300 συναδέλφους του να πεθαίνουν και από το θάνατο των 300 πάνω στην απεργία μιλάμε, ναι. ο κόσμος που αυτοκτόνησε επειδή απολύθηκε το 2009, εμπνεύστηκε και έκανε το Squid Game. Νίκο, μας είπες ότι περιμένουμε την, το δεύτερο κύκλο της σειράς, έτσι. ε, δεύτερο κύκλος. Ε, ε, τι, ζητάει, τι πληροφορίες κύκλο, έχεις. Ε, έρχεται δεύτερος κύκλος. Ο mm -hmm. δεύτερος κύκλος πάντα ξεπερνάει παραδοσιακά την ένταση ε, του πρώτου κύκλου που σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν πάρα πολλά από αυτά που έχουν ζητήσει οι, οι θεατές, οι χρήστες, οι υπερβολές... Τα οποία ποια είναι. Όχι υπερβολές, ε, περισσότερο, περισσότερη βία, περισσότερο αίμα... Συγγνώμη, αυτό χρήματα. ζητούν οι, οι θεατές και όσοι σχολιάζουν στο ίντερνετ ζητούν περισσότερη βία και περισσότερο αίμα. Δυστυχώ, ε, Δημήτρη, επιβεβαιώνεται 100% αυτό που είπε ο καλό συνάδελφο ο κύριος Δουμπουλάκης, ότι... Ε, είναι μια κοινωνία που ταΐζεται με βία, σε όλα τα επίπεδα. Ταΐζεται και στην, στο γεγονός ότι όλες οι συνεννοήσεις, οι γραπτές, ουσιαστικά που γίνονται στα social media, είναι προφορικός λόγος, δηλαδή σκληρός λόγος. Σου μιλάω σαν να σου μπροστά μου, αλλά γραπτός. Αυτό ξεπερνάει τα όρια του προφορικού λόγου, όπως το ξέραμε, και ξεπερνάει τις, ε, την ετικέτα του γραπτού λόγου. Δηλαδή, δυστυχώ υπάρχει μια ομότητα. Mm -hmm. Θα μπορούσα να πω να μην πω να πω ομότητα και μια ε, έξοδο από τα όρια όσον αφορά στην προσέγγιση, η οποία αγγίζει δικά τι μικρέ ηλικίε mm -hmm. και θα σα πω ότι εγώ κυριολεκτικά έζησα μέσα στο σπίτι τα παιδιά να βάλουν squid game όταν ακόμα δεν το ήξερα. Είδα ότι το ένα παιδί ήταν ταυτόχρονα στο κινητό να μιλάει με φίλες και να κάνει συνθέαση, γιατί αυτή είναι η μόδα πια στα παιδιά. Να, να το βλέπει συ... μαζί με άλλου φίλου μέσω συνθέαση Με φίλου ναι, ναι. του του Squid Game. Ε, ο... ο Άλκης, ο οποίο είναι 8 ετών, ε, πήρε αγκαλιά το μαξιλάρι όταν είδε τι συνέβαινε. Του είπα λοιπόν ότι παιδιά, παύση στόπ, για να μιλήσουμε λίγο to the point, σταματάμε, δεν το βλέπουμε, να πω ότι μετά επειδή και τα δύο παιδιά πηγαίνουν στο Μοντισοριανό σχολείο, το Μαρία Γουδέλη, μας καλέσαν από το σχολείο και μας είπαν ότι δεν το συζητάνε ότι είναι απαράδεκτο και απαγορευμένο να βλέπουν τα παιδιά Squid Game και να κάνουν συνθέαση, συνακρόαση και συνπαιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα, γιατί πρόσεξαν 30% μείωση προσοχής από την προ-COVID εποχή στο σχολείο, Μάλιστα. δηλαδή σκέψου ότι δεν φτάνει και δεν επαρκεί ούτε ο διαδραστικός πίνακας, ούτε η οθόνη, ούτε η τηλεόραση, ούτε ο κινηματογράφος, ούτε το σινεμά, ούτε ό,τι ένταση και να τους δώσουμε για να προσλάβουν πλέον τα παιδιά πληροφορία. Οπότε ό, όλοι ό, όσοι είναι γονείς και μας ακούν πρέπει να ξέρουν ότι απαγορεύεται αυτό που το Squid Game και το Netflix λέει ότι επιτρέπεται άνω των 16. Ναι, η αλλά... γνώμη μου είναι ότι το άνω των 16 ναι. δεν αφορά στο ελληνικό κοινό. Πάντως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απαγόρευση, Νίκο, γιατί ξέρει και εσύ ότι μπορεί να έχει κάποιο. Με parental control μόνο. Το iPad, τι λες? με parental control παντού. Δηλαδή γονικό ναι. έλεγχο ενεργοποιημένο σε όλε τι συσκευέ. Δεν υπάρχει άλλο έλεγχο και να πω σε όλου του γονεί που φοβούνται. Να πάρουν τη συσκευή από τα παιδιά ή να κλείσουν το ίντερνετ, ότι τα πρώτα 30 λεπτά είναι δύσκολα. Μετά όλα είναι περίπατο. 30 ε... λεπτά θα δεχτείτε τα νεύρα του παιδιού, γιατί το περνάτε από τη μία φάση στην άλλη. Με το που θα το περάσετε στην άλλη φάση, θα δείτε ότι το παιδί διαφοροποιείται πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι επειδή ε, έχεις κάνει ένα πάνελ πολύ πλήρε, νομίζω ότι το ψυχολογικό κομμάτι θα μπορέσει να το αναλύσει. Θα δώσω τώρα η... το λόγο στην ε, κυρία Πολομαντζά θα ήθελα με αφορμή αυτά που είπε ο Νίκο.